Είμαι πρόεδρος των Αγροτικών Σύλλογων Αστερουσίων. Τα Αστερούσια είναι δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Καλώς όρισες, Γενικέ, στον τόπο μας, σε μια περίοδο που δοκιμαζόμαστε. Μπορεί τα Ρίχτερ να μην έκαναν ζημιά στην παραγωγή, στα χωράφια, στις καλλιέργειες, στα μπέλια. Έκαναν όμως ζημιά και γονάτισαν στην κυριολεξία του αγροτικού νοικοκυριού. Ζημιές στις αγροτικές κατοικίες, στα χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στα Μητάτα, στα Υπόστεγα, στις αποθήκες, σε χωριά όπως το Τεφέλι, τη Λιγόρτινο, το Χαράκι, το Μεταξοχώρι, τα Αρμανόγια, ο Καζαντζάκης, οι Αρχάνες, στον Κάμπο ολόκληρο. Και όποιος κατέχει από αγροτιά, δύσκολα ξεπερνιέται αυτή η καταστροφή. Ο συνδυασμός του αβάσταχτου κόστους παραγωγής, η ακαρπία, οι φετινείς σελιές, οι κουτσουρεμένες επιδοτήσεις που ξεσηκώνουν ένα κόσμο, οι δυσκολίες του πώς θα ταΐσουν οι βοσκοί τα κοπάδια τους και έρχεται και η καταστροφή του σπιτιού σου, αυτό δεν παλεύεται. Είναι εξαντλητικό σε συνδυασμό με το κόστος ζωής. Ο ΕΛΓΑ κάνει το κορόιδο. Βάζει όρους και προϋποθέσεις στα υπόστεγα. Με λαμαρίνες βέβαια, έτσι. Ό,τι πρέπει να έχουν άδεια εγκατάστασης. Να έχουν δηλαδή κατάλληλους σεισμικούς συντελεστές. Όρους δόμησης. Κληρονομικές αποδοχές. Θέλουν τακτοποιημένα κτίρια για να αποζημιωθούν. Εβίβα και καλά κρασιά λέμε στα χωριά μας. Λέμε εμείς στα χωριά για να σαρκάσουμε την αναλυστία τους. Και τους λέμε καθαρά ότι θα μας βρουν μπροστά στους δρόμους με τα τρακτέρ κινητοποιημένους. Αυτό το ξέρουμε να το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Θέλουμε 100% αποζημίωση στα σπίτια μας, στις μάντρες, τα υπόστεγα, στις αποθήκες. Μη μας κόψουν την επιδότηση γιατί δεν έχουμε παραγωγή φέτος. Είναι δικά μας λεφτά αυτά. Να χαμηλώσει το κόστος παραγωγής με φθηνά εφόδια και ζωοτροφές. Να μας εξασφαλίσουν τιμές στα προϊόντα μας για να είναι με εγγυημένες έτσι που να μας κλέβουν την παραγωγή κάθε λογής επιτίδη. Να μας θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά έργα. Έρχεται βαρύς χειμώνας. Τα χωράφια, οι δρόμοι, τα χωριά πλακώνονται από τους ποταμούς. Να μας ενισχύσουμε για τους φοιτητές που σπουδάζουν. Δεν τα πάμε πέρα. Διότι είναι τα ενίκια και το κόστος ζωής ακριβό. Να βάλουν ένα χεράκι στους διαλυμένους δήμους. Ήταν που ήταν, τώρα σήκωσαν ψηλά τα χέρια. Θέλουν προσωπικό, θέλουν μηχανήματα, θέλουν κοινωνικές υπηρεσίες καλά δομημένες. Εξαιστίας των σεισμών πρέπει να ξεμπαζώσουν τα μικρομεγισμένα σπίτια, να ανοίξουν τα σοκάκια, οι πλατείες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που τυχαίνει να είμαι Δημοτικό Σύμβουλο, ο κύριο Δήμαρχο παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ. Θέλω βοήθεια. Δεν με φτάνουν τα λεφτά. Θα αναγκαστώ να βεβαιώσω έξοδα ξεμπαζώματο στου δημότε. Εκτό κι αν χαρίσουν τα οικόπεδα του ξεμπαζώματο στο Δήμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Η γραφειοκρατία και τα εμπόδια είναι μεγάλα. Έχουν κόστο παράβολα, μηχανικού, τράπεζε. Παρά το πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης του λαού μας, αυτό δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη για κρατική στήριξη. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν προλαβαίνουν παρά τις υπεράσπιστες προσπάθειες. Αυτά είναι πολλά που ζητάμε. Είναι δύσκολα. Πώς θα καταφέρνουμε τους ληστές του κόπου μας με τους επιχειρηματικούς φαγάνες στα καράβια, στα αεροδρόμια και τους ενισχύουν με εκατομμύρια. Γι' αυτό, συνάδελφοι αγρότες, όσοι βρίσκεστε εδώ μέσα, να είμαστε έτοιμοι με γερούς ατσάλινους αγροτικούς συλλόγους, μια γροθιά με τους εργάτες μαζί, γιατί μπροστά μας έχουμε αγώνες για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Γιατί, όπως λένε στα χωριά μας, μπήκαν οι χείροι στα κουκιά και εμείς τι θα κάνουμε, θα παρακαλάμε να μας δώσουν όσα δικαιούμαστε. Έρχονται δύσκολες μέρες, συνάδελφοι. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους.